Καλησπέρα. Χαίρετε. Έχουμε ένα συνδυασμό δύο ερωτημάτων σήμερα, μάλλον ενός ερωτήματος και ενός email που έχει έρθει. Το ερώτημα έχει διατυπωθεί κάτω από το βίντεο «Ερωτικές σχέσεις, χρόνια προβλήματα υγείας και άσχημη συμπεριφορά». Ρωτάει μια φίλη. Θέκλα μου, καλησπέρα, καλησπέρα. Σε παρακολουθώ ένα χρόνο. Σε εκτιμώ και σε θαυμάζω. Με έχουν βοηθήσει πολύ τα βίντεο που παρακολουθώ. Για το υποψινό θέμα συμφωνώ μαζί σου, όμως θα ήθελα σε άλλη συζήτηση να αναλύσεις κάτι που ανέφερες απόψε, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι θέλει περισσότερη ανάλυση. Γιατί οι άνδρες και οι γυναίκες μένουν σε τέτοιες σχέσεις και ανέχονται τέτοιους ανθρώπους? Θέκλα, είναι σοβαρό αυτό που σου λέω. Κακοποιούνται συναισθηματικά και όταν γνωρίσουν τον επόμενο άνθρωπο, υπάρχουν τα κατάλοιπα της προηγούμενης σχέσης και δεν εμπιστεύονται να πω, δεν αφήνουν τον εαυτό τους να πω, πάντως δύσκολα θα τους πλησιάσεις. Σε ευχαριστώ που μου έδωσες την ευκαιρία να σου πω τη γνώμη μου, περιμένω το επόμενο βίντεο, να σε δω και να χαρώ να σε ακούσω, φιλιά πολλά, καλό βράδυ. Είναι δόκιμο το ερώτημα της φίλης, γιατί οι άνθρωποι μένουμε σε κακοποιητικές σχέσεις ή παραμένουμε σε κακοποιητικές σχέσεις και δεν φεύγουμε γρήγορα. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι του ότι μεταφέρουμε τραυματικές εμπειρίες, τραύματα και αρνητικά συναισθήματα από προηγούμενες σχέσεις στις επόμενες, εδώ θέλω να είμαι ξανά κάθετη και να πω ξανά αυτή την άποψη που έχω, ότι όταν τελειώσει μία σχέση πρέπει να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Μία σχέση η οποία ήταν έντονη, παθιασμένη, μία σχέση η οποία κράτησε μεγάλο χρονικό διάστημα ή κράτησε μικρό χρονικό διάστημα, αλλά παρόλα αυτά μας έχει επηρεάσει έντονα συναισθηματικά, χρειάζεται να κάνουμε ψυχοθεραπεία μετά από ένα διαζύγιο, μετά από ένα χωρισμό, για να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα βαρύδια που μας έχει αφήσει αυτή η σχέση, ούτως ώστε όταν θα πάμε στην επόμενη να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ανάλαφροι. Γιατί είναι κρίμα, είναι οι άνθρωποι που γνωρίζουμε να φορτώνονται τα δικά μας θέματα που τα έχουμε εμείς φορτωθεί από προηγούμενη σχέση. Λοιπόν, ένας φίλος μου έχει στείλει ένα mail πολύ ενδιαφέρον. Γράφει: «Κυρία Πετρίδου, Θέκλα μας αγαπημένη, ζω έναν πρόσφατο χωρισμό μετά από 4 χρόνια κοινού βίου. Η απόσταση που είχαμε ο ένας για τον άλλο άρχισε να μεγαλώνει μετά το 2ο χρόνο, αλλά χωρίσαμε επίσημα πρόσφατα. Βρίσκω φοβερή δύναμη από τα βίντεό σας, τα οποία μου δείχνουν τα λάθη που έκανα εγώ και τα λάθη που έκανε ο σύντροφός μου. Ίσως ας σας είχα ανακαλύψει πιο νωρίς, να έκανα και διαφορετική επιλογή συντρόφου. Αυτό που με βοηθάει πολύ είναι το να γράφω. Όταν γράφω, έχω μια σύνοψη της ζωής μου σε λίγες σελίδες και εντοπίζω σφάλματα, λάθος χειρισμούς, αλλά και κατανοώ ποια θέματα ήταν ευχάριστα και σε ποια είχα καλές δυνατότητες ή όχι. Η αγάπη μου για το γράψιμο ξεκίνησε όταν στο σχολείο η δασκάλα μου επέστρεφε πίσω τις εκθέσεις ως απαράδεκτες. Χθες λοιπόν έκατσα και σας έγραψα ένα γράμμα. Σκέφτηκα ότι αν διαβαζόντας το κοινό σας ίσως βοηθούσε κάποιος. Τα άπειρα συναισθήματα που έχω αυτή τη στιγμή μέσα μου συνέταξαν ένα γραπτό κείμενο 7 γεμάτο σελίδο γραμμένο σε υπολογιστή, περιγράφοντας όλη μου τη ζωή και αργότερα τη συντροφική μου ζωή με λεπτομέρειες. Το γράμμα δεν το έστειλε. Ίσως γιατί είναι τεράστιο. Ευχαριστώ. Μου με λυπήθηκες. Και το νόημα του θα μπορούσε να αποδοθεί αλλιώς, ίσως γιατί φοβήθηκα μην αναγνωρίσει κάποιος κοντινός από τα λεγόμενα μου ποιος είμαι. Έτσι λοιπόν, διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας το, πήρα τις απαντήσεις που ήθελα και επέλεξα να κάνω έναν παραλληλισμό μιας σχέσης με το αεροπλάνο. Το κείμενο που ακολουθεί έχει γραφτεί μέσα από την εμπειρία μου και τα αποτελέσματα που με δίδαξαν καταστάσεις. Το χαρίζω σε όλες τις αναποφάσιστες και απομενεμένες καρδιές που σκέφτονται ή περιμένουν μια επιβεβαίωση για το τι πρέπει να κάνουν μετά. Μα πιο πολύ σε εσάς, σαν ένδειξη ευγνωμοσύνης. Εδώ θέλω να πω, να αδράξω την ευκαιρία και να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά mail τα οποία δεν μπορώ να διαβάσω, δυστυχώς. Πάρα πολλά. Και από αυτά που περιμένουν για να γίνουν vlogs και από αυτά που έρχονται συνέχεια, παρόλο που έχω σταματήσει να παίρνω mail, συνέχεια έρχονται mail. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω άσχημα που δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα και να απαντήσω σε όλα. Όμως, αυτό που σκέφτομαι είναι αυτό που γράφει και ο φίλος εδώ και μου έχετε γράψει κι εσείς πολλές φορές, ότι γράφοντας την ιστορία σας, γράφοντας, καταγράφοντας
αυτά που σας απασχολούν, τα ερωτήματα σας, τα θέματα σας, περιγράφοντας τις σχέσεις σας, τους προβληματισμούς σας. Μέσα από αυτήν ακριβώς τη διαδικασία του γραψίματος μπορεί πολλοί από εσάς να βρίσκετε και τις απαντήσεις από μόνες σας, εξάλλου, από μόνοι σας. Εξάλλου, σε κάποια mail που τη χάνει να διαβάσω και να τα κάνω και vlog, πολλές φορές οι απαντήσεις βρίσκονται μέσα στα ίδια τα ερωτήματα που θέτει αυτός που στέλνει το mail. Άρα, απολογούμε σε όσους δεν μπορώ να απαντήσω, σε όσους δεν μπορώ να κάνω τα βίντεο τους vlog. Είναι αδύνατον, είναι ανθρωπίνως αδύνατον να κάνω και να διαβάσω και να κάνω βίντεο από όλα αυτά τα email που έρχονται. Όμως, μέσα στο κανάλι υπάρχουν πολλά playlist, πάνω από 50 playlist, τα οποία έχουν συγκεκριμένες θεματικές. Πρέπει να χωρίσω, ερωτική απογοήτευση, θέλω να κάνω σχέση, θέματα σεξουαλικής υγείας, για παράδειγμα. Λέω μερικούς από τους τίτλους των playlist, που κάποιος ο οποίος έχει ένα θέμα που τον απασχολεί, έχει στείλει mail, δεν έχει λάβει απάντηση, αλλά εξακολουθεί να θέλει να βοηθηθεί μέσα από το κανάλι, να ανατρέξει σε αυτές τις playlist. Επίσης, θα το πω για ακόμη μια φορά, ότι σε καμία περίπτωση η απάντηση ενός email ή το να γίνει ένα email vlog δεν υποκαθιστά την εξέταση από ένα ψυχολόγο και την ψυχοθεραπεία. Την εξέταση από ένα ψυχίατρο, τη διάγνωση, την ψυχοθεραπεία. Σε καμία περίπτωση. Εμείς αυτό που κάνουμε εδώ πέρα, τη λεγόμενη ψυχοεκπαίδευση, είναι να μαθαίνουμε πράγματα γύρω από τις σχέσεις και γύρω από την επιστήμη των σχέσεων, που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε την ψυχολογία επιστήμη των σχέσεων. Την επιστήμη που ασχολείται κυρίως με τις ανθρώπινες σχέσεις, ασχολείται και με άλλα πράγματα η ψυχολογία. Και ο σκοπός μας δεν είναι να υποκαταστήσουμε την προσωπική επαφή που είναι καλό να έχει οποιοδήποτε ο οποίος έχει θέματα που τον απασχολούν και τον προβληματίζουν και θέματα που του εμποδίζουν την καθημερινότητά του. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο για το αν πρέπει κάποιος να απευθυνθεί σε ψυχολόγο, είναι αν τα θέματα που τον απασχολούν δεν τον αφήνουν να λειτουργήσει κανονικά. Παρεμποδίζουν την καθημερινότητα και τη λειτουργικότητά του. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε το κείμενο για το αεροπλάνο που έστειλε ο φίλος. Το αεροπλάνο. Οι σχέσεις είναι σαν τα αεροπλάνα. Εγώ αναφέρομαι περισσότερο σε αυτό που λέμε ερωτικές σχέσεις. Κάθε αεροπλάνο έχει δύο κουτιά. Το ένα είναι μαύρο και γεμίζει εύκολα και σχεδόν από μόνο του. Το άλλο είναι άσπρο και δεν γεμίζει ούτε εύκολα, αλλά ούτε από μόνο του. Το μαύρο κουτί γεμίζει με στεναχώριες, αποτυχίες, παρεξηγήσεις από έλλειψη ή διάθεση για επικοινωνία, από έλλειψη επικοινωνίας ή έλλειψη διάθεσης για επικοινωνία, θυμό και ότι είναι δυσάρεστο και βαρύ σαν πέτρα. Μάλιστα, κάποιοι άλλοι πρώην συνταξιδιώτες των επιβατών φρόντισαν να τα αφήσουν το φορτίο τους στο κουτί των καινούριων ταξιδευτών. Άρα εδώ μιλάει ο φίλος και αναφέρεται σε αυτό που είχε πει και η κοπέλα στην ερώτηση προηγουμένως, τι γίνεται όταν κουβαλούμε βαρύδια από προηγούμενες σχέσεις στις επόμενες. Το άσπρο κουτί γεμίζεται δυσκολότερα και υπεύθυνοι είναι οι σύντροφοι να το γεμίσουν με ενδιαφέρον, έρωτα, καλοσύνη, σεβασμό, κοινές όμορφες εμπειρίες και ό,τι άλλο δίνει πληρότητα σε ψυχή και σώμα. Όταν το μαύρο κουτί φουλάρει, δηλαδή γεμίσει, το αεροπλάνο αρχίζει να αισθάνεται το βάρος. Η ευστάθεια επηρεάζεται και μια αναγκαστική προσγείωση είναι μονόδρομος. Μετά την αναγκαστική προσγείωση, το ζευγάρι πρέπει να αδειάσει το βαρύ φορτίο του μαύρου κουτιού. Για να γίνει αυτό, πρέπει να δουλέψουν αυτοί οι δύο άνθρωποι από κοινού με όσα μέσα κατέχουν. Το περιεχόμενο του άσπρου κουτιού είναι πανάλαφρο σαν αέριο και λειτουργεί σαν καύσιμο. Όταν το αεροπλάνο περνάει μια κρίση παρακαταθήκης καυσίμου, το άσπρο κουτί αναλαμβάνει το ρόλο του τροφοδότη. Θα ταΐζει τις μηχανές μέχρι να φτάσει και να προσγειωθεί με ασφάλεια στον προορισμό του. Μόνο αυτοί που δούλεψαν σκληρά μαζί σε υλικό και συναισθηματικό επίπεδο θα έχουν απολαύσει αυτό το ταξίδι. Το αεροπλάνο τους θα πετάει ψηλά και θα θαυμάσουν το κατόρθωμά τους με υπερηφάνεια. Όσοι δεν δούλεψαν σκληρά, το αεροπλάνο τους θα πάρει φόρα στο διάδρομο απογείωσης, αλλά δεν θα τα καταφέρει να απογειωθεί. Ακόμη και αν απογειωθεί γρήγορα θα αρχίσει να χάνει ύψος και θα αναγκαστεί να προσγειωθεί στο επόμενο αεροδρόμιο. Πολλοί θα θεωρήσουν λύση να κλέψουν από το άσπρο κουτί της αεροσυνοδού καύσιμο, δηλαδή να κάνουν μια παράλληλη σχέση.
Αυτό όμως δεν θα ακυρώσει ποτέ την απαιτούμενη προσπάθεια αδειάσματος του συντροφικού μαύρου κουτιού που βαραίνει το αεροσκάφος. Εσύ ποιον θέλεις δίπλα σου για συνταξιδιώτη, με τι κριτήρια τον επέλεξες, θα ήθελες να έχεις κάποιον που θέλει να κάθεται άνετα, να πίνει το ματοχυμό και να απολαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι εσύ μόνο στα φορτία. Ακόμη και όταν σε βλέπει να κλαις, να πονάς και να αμφιβάλλεις αν θα τα καταφέρεις μόνος. Θα ήθελες κάποιον που αρνείται να δουλέψει μαζί σου επειδή πλήρωσε και το δικό σου εισιτήριο. Για να σε προσγειώσω, αγαπημένε μου συνάνθρωπε, εσένα και τη ραγισμένη σου καρδούλα. Η τεμπελιά, ο φόβος με όλα αυτά που αρνηθήκαμε να παραδεχτούμε, η απιστία, η λάθος διαχείριση σε μια κρίση, οι υπερβολικές απαιτήσεις αλλά και το να μην βλέπεις τις ανάγκες του άλλου ή να μην βλέπει αυτός τις δικές σου ανάγκες, δεν θα σε απογειώσουν ποτέ. Η ζωή είναι μικρή και το ψάξιμο δύσκολο. Πολλές φορές είναι δύσκολο να βρεις σωστό, συνειδητοποιημένο, ειλικρινή και υπεύθυνο συνταξιδιώτη. Αν όμως μπεις μέσα στο αεροπλάνο και το έχεις διαπιστώσει, προσπάθησε. Περίμενε την αναγκαστική προσγείωση για να δεις αν θα φύγεις ή θα μείνεις. Φαντάζομαι ότι η αναγκαστική προσγείωση είναι ένας καυγάς ή ένας μίνι χωρισμός. Αν επιλέξεις να ξαναπετάξεις με τον ίδιο και τα πράγματα δεν αλλάξουν, άνοιξε την πόρτα κινδύνου, φόρα το αλεξίπτωτο και πίδα. Βρες άλλα αεροδρόμια και άλλους επιβάτες. Μην αφήσεις ερωτηματικά πριν την πτήση, αν δεχτείτε να πετάξετε μαζί. Σου το λέει ένας άνθρωπος που στη σχέση του άφησε να πλανώνται ερωτηματικά, έπαθε κρίση πανικού και αποβιβάστηκε πριν καν ανάψουν οι μηχανές. Ένας άνθρωπος που κάθε φορά ρωτούσε κάτι το συνταξιδιώτη του, ίσως όχι πάντα με μορφό τρόπο αλλά πολλές φορές λόγω θυμού και απελπισίας, άκουγε τη φράση «Δεν θέλω να μαλώνουμε συχνά και πάντα κάτι σου φταίει. Προσπαθείς να με αλλάξεις, είμαστε διαφορετικοί και μην απαιτείς να δουλεύουμε το ίδιο. Σου εύχομαι μια καλή πτήση, χωρίς σύννεφα. Η θέα από ψηλά θα σε ανταμείψει». Ξανά πίσω σε εσάς κυρία Πετρίδου, θα χαρώ να μοιραστείτε τις σκέψεις σας σαν επιστήμονας συγγραφέας, αλλά και σαν η κυρία Θέκλα μας που έπεσε από τον ουρανό στο YouTube σαν δώρο Θεού. Να είστε πάντα καλά, Θέκλα μας. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ κιόλας για το ωραίο κείμενο που έχεις μοιραστεί μαζί μας. Και θα πω τώρα κάποιες σκέψεις που έχω πάνω σε αυτό το κείμενο. Η αλήθεια είναι ότι μένουμε σε σχέσεις που δεν είναι καλές για μας για διάφορους λόγους. Ο καθένας για τους προσωπικούς του λόγους. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και οι περιστάσεις του κάθε ανθρώπου είναι διαφορετικές. Τις περισσότερες φορές ο λόγος που παραμένουμε μέσα σε ένα αεροπλάνο το οποίο δεν πετάει καλά είναι γιατί φοβόμαστε πως δεν θα βρούμε άλλο αεροπλάνο ή πως δεν θα μπορέσουμε να είμαστε καλά μόνοι μας. Όλα αυτά βέβαια είναι φόβοι. Φόβοι που μας κατακλείζουν και δεν μας αφήνουν να δούμε τα πράγματα καθαρά. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο μπαίνουμε σε μια ερωτική σχέση ή ανεβαίνουμε σε ένα αεροπλάνο είναι για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη και όχι χειρότερη. Πολλές φορές όμως είμαστε σε σχέσεις που κάνουν τη ζωή μας χειρότερη αλλά έχουμε την ψευδαίσθηση ότι το γεγονός και μόνο ότι είμαστε σε μια πτήση ή ότι έχουμε μια σχέση είναι αρκετό για να μας κάνει ευτυχισμένους. Δεν είναι αρκετό. Αντιθέτως, πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρούνται και δυστυχούν μέσα από τις ερωτικές τους σχέσεις και είναι κρίμα αυτό το πράγμα. Είναι κρίμα και άδικο να μπαίνεις σε μια πτήση, χρησιμοποιώντας την παρομοίωση του φίλου, να μπαίνεις σε μια ερωτική σχέση και αντί να καλυτερεύει η ζωή σου, να χειροτερεύει. Η παρομοίωση του άσπρου κουτιού και του μαύρου κουτιού. Η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος από τη φύση του στέκεται περισσότερο στα αρνητικά γεγονότα. Και ο λόγος που στεκόμαστε περισσότερο στα αρνητικά γεγονότα, που γεμίζει δηλαδή πιο εύκολα το μαύρο κουτί, είναι επειδή έχουμε μέσα μας πανάρχαιους μηχανισμούς άμυνας, πρωτόγονους μηχανισμούς άμυνας από την εποχή των πρωτόγονων ανθρώπων, που οι άνθρωποι έπρεπε να είναι σε εγρήγορση να σώσουν τον εαυτό τους όταν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Έτσι εγγράφεται πιο βαθιά στο μυαλό μας μια αρνητική εμπειρία παρά μια θετική εμπειρία. Και διάβαζα πρόσφατα ότι μετά το τέλος μιας σχέσης οι περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να θυμούνται τις αρνητικές εμπειρίες που μπορεί να ήταν στο τέλος αυτής της σχέσης
για να αφήσουν τον εαυτό τους προστατευμένο μακριά από αυτή τη σχέση. Οι θετικές εμπειρίες, η αγάπη, η συντροφικότητα, μια όμορφη μέρα, μια όμορφη εκδρομή, μια όμορφη συζήτηση, μια ωραία συνήθεια που έχει ένα ζευγάρι μαζί. Οι θετικές εμπειρίες, όπως σοφά λέει ο φίλος, θέλουν χρόνο και θέλουν προσπάθεια και από τα δύο μέρη για να χτιστούν. Δεν βάζεις δηλαδή δύο ανθρώπους σε μια σχέση, δύο ανθρώπους σε ένα δωμάτιο και επειδή τους έβαλες σε εκείνο το δωμάτιο, επειδή τους έβαλες σε εκείνο το αεροπλάνο, θα περάσουν σίγουρα καλά. Για να έχεις ευχάριστες εμπειρίες πρέπει να προσπαθήσεις. Πρέπει να έχεις το μυαλό σου εστιασμένο στο πώς θα κάνεις τη δική σου τη ζωή και τη ζωή του συντρόφου σου καλύτερη. Να γνιάζεσαι για την ευεξία του συντρόφου σου και τη δικιά σου. Να γνιάζεσαι για το well-being, για το να είναι καλά και εσύ και ο άλλος, αλλά και η σχέση. Πόσο προσέχουμε τις σχέσεις μας. Πόσο γνιαζόμαστε τις σχέσεις μας. Πόσο περιφρουρούμε τις σχέσεις μας όταν αυτές είναι καλές, ούτως ώστε να τις διαφυλάξουμε από κινδύνους. Τι γίνεται τις περισσότερες φορές? Όταν περνάμε καλά σε μια σχέση, όταν είμαστε καλά μέσα σε μια σχέση, θεωρούμε δεδομένο αυτό το πράγμα. Αρχίζουμε και αγνοούμε τον σύντροφό μας, αρχίζουμε και αγνοούμε τις προσπάθειες που είναι πολύ καλή ιδέα να κάνει κάθε ζευγάρι για να βελτιώνει και να εξελίσσει τη σχέση του. Όπως για παράδειγμα, για κάθε ζευγάρι είναι σημαντικό να βρίσκουν χρόνο για να περνούν ποιοτική ώρα μεταξύ τους. Να κανονίζουν ένα ραντεβού, ένα ρομαντικό ραντεβού. Ακόμη και αν είναι ζευγάρι που έχουν μικρά παιδιά ή δουλεύουν πολλές ώρες, έχουν πολλές υποχρεώσεις, έχουν οικονομικά προβλήματα, μπορούν να βρουν εκείνο το χρόνο, ώστε μία ώρα, δύο ώρες να πάνε να περπατήσουν έξω στη φύση μαζί. Να κάνουν μαζί μια δραστηριότητα που να τους φέρει πιο κοντά. Τις περισσότερες περιπτώσεις, όταν είναι καλή η σχέση μας, σταματούμε να ασχολούμαστε με αυτήν, δεν ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για να τη διατηρήσουμε καλή και να τη βελτιώσουμε. Και το αντίθετο, το οποίο είναι και έτσι πολύ ενοχλητικό, όταν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, όταν υπάρξει κάποιος καυγάς, όταν υπάρξει δυσκολία στη σχέση, όταν υπάρξει κακοποίηση μέσα στη σχέση, τότε να προσπαθούμε να τη διατηρήσουμε. Είναι μια παράλογη συμπεριφορά αυτή, αλλά είναι ανθρώπινη και συμβαίνει. Πιο συχνά θα δεις ανθρώπους να προσπαθούν να διατηρήσουν σχέσεις που είναι δυσλειτουργικές, παρά ανθρώπους να προσπαθούν να διατηρήσουν και να εξελίξουν σχέσεις που είναι καλές και λειτουργικές. Αυτό είναι το πρόβλημα μας τους ανθρώπους, ότι παίρνουμε δεδομένους τους άλλους και δεδομένες τις καλές σχέσεις, ότι εστιαζόμαστε στα αρνητικά, ότι μας τραβούν την προσοχή στα αρνητικά. Έχω τη γνώμη ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να διδαχτούμε επιτέλους ότι οι κακοποιητικές σχέσεις δεν είναι σχέσεις που είναι καλές για μας και δεν είναι σχέσεις τις οποίες είναι καλή ιδέα να συνεχίζουμε να επιδιώκουμε. Να βάζουμε το αλεξίπτωτό μας, όπως λέει ο φίλος, να ανοίγουμε την πόρτα κινδύνου και να φεύγουμε από το αεροπλάνο. Γιατί, ξαναπάω στο αρχικό ερώτημα της πρώτης φίλης, γιατί παραμένουν οι άνθρωποι για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε κακοποιητικές σχέσεις? Επειδή υπάρχει αυτή η ανάγκη να βελτιώσουν και να διορθώσουν κάτι το οποίο δεν είναι υγιές. Το οποίο, η οποία αυτή η ανάγκη θα ήταν καλύτερα να ενεργοποιούνταν σε περιπτώσεις που έχει καλή σχέση ένας άνθρωπος. Είναι καλή σχέση μου, άρα βάζω περισσότερη ενέργεια, περισσότερη προσπάθεια για να τη διατηρήσω καλή και να τη βελτιώσω ακόμη περισσότερο. Δεν είναι καλή σχέση μου. Κάθομαι και μετρώ τι έχω. Το συζητώ με τον σύντροφο μου, με την σύντροφο μου, αν αυτός θέλει να συζητήσει, αν αυτή θέλει να συζητήσει, γιατί πολλές φορές, όπως έγραψε και ο φίλος στην επιστολή του, πας να συζητήσεις ένα θέμα και σου λέει ο άλλος, ου, εσύ βλέπεις παντού προβλήματα. Ου, πάλι συζήτηση θέλεις. Ου, δεν βαρέθηκες να συζητάς. Ου, το μυαλό σου είναι συνέχεια στα αρνητικά. Ου, σταμάτα να μιλάς. Αν ο άλλος θέλει να συζητήσει μαζί μας, συζητούμε με τον άλλο. Αν δέχεται ο άλλος ή άλλη να πάμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία ως ζευγάρι, πάμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία ως ζευγάρι. Και αφόσον εξαντλήσουμε όλες τις πιθανότητες για να βελτιώσουμε αυτή τη σχέση και δούμε στην πράξη ότι δεν βελτιώνεται, τότε πρέπει να παίρνουμε τη θαραλέα απόφαση να τερματίζουμε μια σχέση αδιέξοδη. Καμία σχέση δεν ήταν κακή και επειδή πέρασε ο χρόνος έγινε καλύτερη. Οι κακές σχέσεις, όταν περνάει ο χρόνος χωρίς να κάνουμε τίποτα, γίνονται χειρότερες. Και οι καλές σχέσεις, επίσης όταν περνάει ο χρόνος χωρίς να κάνουμε τίποτα, γίνονται χειρότερες. Χρειάζεται προσπάθεια για διατήρηση και βελτίωση υγιών σχέσεων.
Άρα, το πιο σοβαρό κριτήριο, το πιο σοβαρό στοιχείο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και να ρωτάμε τον εαυτό μας και να ρωτάμε τον σύντροφό μας, είναι αυτή μια καλή σχέση? Είναι αυτή μια υγιή σχέση? Είναι μια σχέση στην οποία υπάρχει επαρκής επικοινωνία? Είναι μια σχέση στην οποία υπάρχει ουσιαστική σύνδεση? Είναι μια σχέση στην οποία χαιρόμαστε και οι δυο να είμαστε μαζί? Είναι μια σχέση που βελτιώνει τη ζωή και των δύο? Είναι μια σχέση η οποία βγάζει το χειρότερο μας σε αυτό και μέσα από αυτή τη σχέση βιώνουμε συνεχώς απογοητεύσεις, ματαιώσεις και στενοχώρια παράχαρα? Εάν κάποιος που ακούει αυτό το βίντεο δεν είναι σίγουρος για την ποιότητα της σχέσης του, δεν ξέρει αν η σχέση του πάει καλά ή όχι και προβληματίζεται, καλά κάνει να πάει σε έναν ψυχολόγο, στην καλύτερη περίπτωση μαζί με το τέρι του, μαζί με το τέρι της, ή μόνη εφόσον το τέρι δεν δέχεται να έρθει, και να συζητήσει με έναν ειδικό ψυχικής υγείας, με έναν ειδικό σχέσεων που είναι ο ψυχολόγος, ο ψυχοθεραπευτής, η ψυχολόγος, η ψυχοθεραπεύτρια, να συζητήσει τα συναισθήματα του που βιώνει μέσα στη σχέση και να βοηθηθεί να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί υπάρχει και η περίπτωση να μην νιώθουμε καλά μέσα σε μια σχέση λόγω δικών μας θεμάτων. Θεμάτων τα οποία φέρνουμε εμείς μέσα στη σχέση. Το μαύρο κουτί του αεροπλάνου, όπως έχει πει ο φίλος, να γεμίζει από βαρύδια που κουβαλάμε από προηγούμενες σχέσεις. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας αυτό το polyvlog, το οποίο έχει αγγίξει πολλά θέματα, δεν είναι καλή ιδέα να παραμένουμε σε σχέσεις κακοποιητικές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν χωρίσουμε από μια σχέση που μας έχει επηρεάσει έντονα συναισθηματικά, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε ψυχοθεραπεία για να ξεφορτωθούμε τα βαρύδια που μας έχει αφήσει αυτή η σχέση και να πάρουμε μόνο τα καλά μαθήματα για μας. Όταν είμαστε σε μια σχέση, βάζουμε ενέργεια, βάζουμε χρόνο, βάζουμε προσπάθεια, ούτως ώστε να σιγουρευόμαστε ότι η σχέση μας είναι καλή και να τη βελτιώνουμε ακόμη περισσότερο. Και αν μια σχέση έχει θέματα, βάζουμε πάλι την ενέργεια μας και την προσπάθειά μας να διερευνήσουμε αυτά τα θέματα, να δούμε αν αυτά τα θέματα μπορούν να επιληθούν και αν δεν μπορούν να επιληθούν, να μην παραμείνουμε να κακοποιούμαστε σε μια σχέση κακοποιητική. Και το ξαναλέω, μια κακοποιητική σχέση με το πέρας του χρόνου γίνεται χειρότερη, μια καλή σχέση με το πέρας του χρόνου χωρίς συνειδητή προσπάθεια και από τους δύο ανθρώπους που αποτελούν τη σχέση να βελτιώνουν τη σχέση θα γίνει επίσης χειρότερη. Η ζωή δεν περνάει από μόνη της, τη ζωή τη ζούμε και καθημερινά παίρνουμε αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά τη ζωή μας. Κρατάμε στα χέρια μας την τύχη μας. Το μόνο πράγμα που θα μου πείτε δεν είναι στα χέρια μας είναι να βρούμε ένα κατάλληλο σύντροφο. Ναι, αυτό δεν είναι στα χέρια μας. Θα κάνουμε τις προσπάθειες μας, μπορεί να έρθει σύντομα κοντά σε εμάς ένας κατάλληλος σύντροφος, μπορεί να αργήσει να έρθει. Όμως σε όλα τα άλλα επίπεδα, τους ανθρώπους που έχουμε ήδη στη ζωή μας, το πώς βιώνουμε τις σχέσεις μας, μπορούμε να το επηρεάσουμε με τη συνειδητότητα, να είμαστε συνειδητοί μέσα στη ζωή μας, να συνειδητοποιούμε τι νιώθουμε, να συνειδητοποιούμε τι πράττουμε, να συνειδητοποιούμε σε τι είδους σχέσεις βρισκόμαστε και να προσπαθούμε να καλυτερεύουμε τη δική μας ζωή και μαζί με τη δική μας ζωή θα καλυτερεύει και η ζωή των άλλων δίπλα μας. Σας στέλνω την αγάπη μου και καλό βράδυ.